θα μιλήσω, θα σταθώ αρκετά στο άρθρο 28 του συντάγματος, για το οποίο η σιωπή των υπολείπων κομμάτων, αυτών που μέχρι τώρα μιλήσανε, είναι και ηχηρή όσο και ευεξήγητη. Όπως είναι γνωστό, στην προηγούμενη πρωτήρουσα Βουλή, το ΚΚΕ κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, προτάσεις διαρθρωμένες επάνω σε 9 άξονες. Καθόλου τυχαία, στον πρώτο άξονα αυτών των προτάσεων, με τίτλο «Απαγόρευση εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων», περιλαμβάνονται οι προτάσεις του ΚΚΕ για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και για την ανάγκη θωράκισής τους. Μιλάμε φυσικά για το άρθρο 28, αλλά όχι μόνο, μα και για το άρθρο 27, αν και το τελευταίο δεν συμπεριλήφθηκε με ευθύνη των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία στα προς αναθεώρηση άρθρα. Πρόκειται για εκείνα τα άρθρα του Συντάγματος, τα οποία επιτρέπουν περιορισμούς στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Επιτρέπουν την εκχώρηση αυτών των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ξένα κέντρα και βεβαίως παρέχουν ακόμα και τη δυνατότητα διέλευσης και παραμονής ξένων στρατευμάτων και βάσεων στην Ελλάδα. Πρόκειται δηλαδή για εκείνες τις διατάξεις οι οποίες στις σημερινές συνθήκες και μέσα σε όλο αυτό το επικίνδυνο σκηνικό που διαμορφώνεται στην περιοχή μας, αλλά και ευρύτερα, διευκολύνουν την υλοποίηση των υπεριαλιστικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή της Ελλάδας, δηλαδή εμπλέκουν τη χώρα μας σε πολύ επικίνδυνους ανταγωνισμούς και σε υπεριαλιστικούς πολέμους και επιθέσεις. Δείτε, δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών της νέας Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις, δεν κόπασαν καλά-καλά οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την υπογραφή της με την επίσκεψη Πομπέο και το πόσο προστατευμένη είναι δήθεν η χώρα μας, αλλά και πόσο μεγάλωσε η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή μας, αυτά ακουγότανε. Και να, λίγες μέρες μετά, ήρθε η ίδια η πραγματικότητα, πεισματάρα, να τα διαψεύσει όλα αυτά. Καταρχήν, η επικίνδυνη συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, η οποία ανανεώθηκε και ενισχύθηκε παραπέρα και η οποία μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα ορμητήριο αμερικανονατοϊκό με μεγάλους κινδύνους για το λαό μας, υπηρετεί καταρχήν το στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι η αναβάθμιση της παρέμβασής τους στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Περσικό Κόλπο, για τον έλεγχο ασφαλώς των ενεργειακών πηγών και αγωγών στο σκληρό ανταγωνισμό που έχουν με τη Ρωσία και την Κίνα. Φυσικά, οι μεγάλες λαϊκές αντιυπεριαλιστικές κινητοποίησεις σε όλη τη χώρα έδωσαν αποφασιστική απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που της έστρωσε το δρόμο και σήμερα σιωπά ένοχα. Έτσι και αλλιώς βεβαίως, να πούμε εδώ ότι ο αγώνας είναι συνεχής και για να κλείσουν όλες οι αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα, αλλά και ενάντια στη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Τελικά, αυτά τα εκτός πραγματικότητας περί προστασίας από την Τουρκία, περί ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, αποδεικνύονται απλώς ένα προπέτασμα καπνού και διαψεύδονται καθημερινά από τις ίδιες τις εξελίξεις, δηλαδή από την εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, από την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, από την καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και από τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Και έτσι, πριν καλά-καλά αναχωρήσει ο Πομπέο από την Αθήνα τις προάλλες, οι Αμερικανοί έδωσαν το πράσινο φως στην Τουρκία για τη νέα της πολεμική επιχείρηση στη Βόρεια Συρία κατά του Συριακού λαού. Και έμειναν ξαφνικά άφωνα τα παπαγαλάκια που λιβανίζουν τον αμερικανονατοϊκό υπεριαλισμό, όσο και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένα. Δεν είναι μόνο ότι αυτή η στρατιωτική τουρκική εισβολή δεν θα είχε συμβεί
αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν δώσει το πράσινο φως στην ατοϊκή Τουρκία, αλλά και το ότι αποκαλύπτει πόσο έολη είναι η πρόσφατη πανηγυρισμή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επίσκεψη Πομπέο και για το δήθεν ειρηνευτικό και σταθεροποιητικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί δηλαδή οι οποίοι αξιοποιούν και τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις όπως το άρθρο 28, αποτελούν ακριβώς τους παράγοντες που απειλούν την ειρήνη, απειλούν την ασφάλεια και την ευημερία των λαών, και αυτό το νιώθει βαθιά ο λαός μας. Να γιατί ζητάμε την κατάργηση αυτών των συνταγματικών διευκολύνσεων στους υπεριαλιστές και τα σχέδιά τους. Και με την ευκαιρία βεβαίως της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, θέλουμε ως ΚΚΕ να εκφράσουμε εκ νέου την αλληλεγγύη μας στο λαό της Συρίας, καθώς και στον κουρδικό πληθυσμό της περιοχής. Όπως είπαμε και στην αρχή, το κόμμα μας ζήτησε και ζητά να καταργηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 27 που επιτρέπει ακόμα και τη μεταβολή στα όρια του ελληνικού κράτους. Επίσης, ζητάμε να απαλληφθεί και η παράγραφος 2 που επιτρέπει τη διέλευση ξένων στρατευμάτων από αυτό, έτσι ώστε ούτε το ένα ούτε το άλλο να είναι εφικτά και να μην επιτρέπονται. Είναι άλλωστε νοπές ακόμα οι μνήμες από την υπεριαλιστική επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία, κατά την οποία υπήρξε αθρώα διέλευση νατοϊκών στρατευμάτων από τη χώρα μας. Ζητάμε όμως και την πλήρη κατάργηση του άρθρου 28, διότι είναι αυτό που επιτρέπει όχι μόνο περιορισμούς στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, ακόμα και την ίδια την εκχώρηση αυτών των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα προβλέπει και την υπεροχή του διεθνούς δικαίου έναντι του ελληνικού. Σε μια περίοδο μάλιστα που αυτό γίνεται ολοένα πιο αντιδραστικό, το διεθνές δίκαιο, εξαιτίας βεβαίως του αρνητικού συσχετισμού δύναμης. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει και δεν θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετέχει ή δεν θα κυρώνει διεθνείς συμβάσεις. Αυτές όμως θα έχουν την τυπική ισχύ νόμου. Άλλωστε, το άρθρο 28, το οποίο στην πορεία των πραγμάτων έγινε πολύ χειρότερο, μπήκε ουσιαστικά στο Σύνταγμα του 1975, προετοιμάζοντας από τότε τη συμμετοχή της ένταξης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ. Στη συνέχεια, οι αλλαγές που έγιναν στα άρθρα 28 και στο σχετικό με το 28 άρθρο 80 του Συντάγματος, στις ερμηνευτικές δηλαδή δηλώσεις που μπήκαν εκεί, επέβαλαν η ερμηνεία του Συντάγματος να γίνεται υπό το πρίσμα της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ, τα οποία βεβαίως άρθρα εμείς προτείναμε και εξακολουθούμε να προτείνουμε να αλλάξουν. Αυτά όμως, αυτά είναι και τα βάθρα πάνω στα οποία στηρίχθηκε τα προηγούμενα χρόνια η αντιλαϊκή πολιτική, μέσω των μνημονίων, μέσω της Επιτροπίας, μέσω των δημοσιονομικών στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πολιτική που είναι υποχρεωτική και που γίνεται ολοένα και πιο ασφικτική για όλους τους λαούς της Ευρώπης και όχι μονάχα βεβαίως για την χώρα μας. Αυτά τα βάθρα, τα συνταγματικά βάθρα αυτής της πολιτικής, είναι πλέον κοινός τόπος όλων σας εδώ μέσα. Είναι κοινός τόπος τόσο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που φυσικά πρωτοστάτησαν για να στηθούν, για να διαμορφωθούν αυτά τα βάθρα. Είναι όμως πλέον κοινός τόπος και για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από τη μία μεριά έχει γίνει ο πιο ένθερμος υποστηρικτής τους και από την άλλη χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τα υπερεθνικά, όπως λέει, κέντρα που επιβάλλουν τη θέλησή τους στους λαούς. Μα ακριβώς εσείς οι ίδιοι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε γίνει οι σημεοφόροι αυτών των κέντρων, αυτών των διακρατικών συμμαχιών τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, τύπου ΝΑΤΟ. Έχετε γίνει και καμαρώνετε μάλιστα γι' αυτό οι σημεοφόροι και μάλιστα αριστούχοι στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για χάρη των συμφερόντων της ελληνικής άρχουσας τάξης, η οποία βεβαίως κερδίζει ή θέλει να κερδίσει από τη συμμετοχή της σε αυτές τις λοικοσυμμαχίες
και οι οποίες βεβαίως λυκοσυμμαχίες όχι μόνο δεν αλλάζουν προς το καλύτερο, αλλά αντίθετα γίνονται ακόμα πιο εχθρικές, ακόμα πιο επικίνδυνες για τους λαούς. Και αυτό εκφράζεται βεβαίως και σε πολιτικό, αλλά και σε νομικό επίπεδο. Ένα παράδειγμα είναι αρκετό. Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσφατη απόφαση, 4 Δεκέμβρη του 2018 ήταν, η οποία αφορούσε προδικαστική παραπομπή από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγαίνει λοιπόν η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πού καταλήγει αυτή η απόφαση? Καταλήγει στο εξής, το διαβάζω. Από την αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης, όπως έχει ερμηνευτεί από το Δικαστήριο, απορρέει ότι τα όργανα που είναι αρμόδια να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματικότητα του δικαίου αυτού, προσέξτε τώρα, αφήνοντας εν ανάγκη ανεφάρμοστη κάθε αντίθετη προς αυτό εθνική διάταξη ή νομολογία. Τούτο σημαίνει ότι τα όργανα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης, και εδώ ξέρετε δεν μιλάμε για κανονισμό, μιλάμε για κοινοτική οδηγία που θα έπρεπε να ενσωματωθεί, σαν και αυτές δηλαδή που ενσωματώνετε κι εσείς κάθε τρεις και λίγο όλοι μαζί εδώ στην ελληνική νομοθεσία. Τα όργανα λοιπόν που είναι αρμόδια να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης δεν υποχρεούνται να ζητούν ή να αναμένουν την προηγούμενη κατάργηση μιας τέτοιας διάταξης δια της νομοθετικής οδού ή δια ιασδήποτε άλλης συνταγματικός προβλεπόμενης διαδικασίας. Το λέει καθαρά, αφήνοντας εν ανάγκη ανεφάρμοστη κάθε αντίθετη προς αυτό εθνική διάταξη ή νομολογία. Αυτή είναι η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία επιζητάτε όλοι σας, και με αυτόν τον τρόπο προχωράει. Έτσι προχωράει. Με βάση δηλαδή τέτοιες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε όμως αλήθεια, πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει αυτή η απόφαση. Ας μιλήσουμε πάλι με παραδείγματα. Τι σημαίνει για παράδειγμα αυτή η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άρθρο 16, ας πούμε, μιας και έχει γίνει πολλή συζήτηση για το συγκεκριμένο άρθρο. Σημαίνει το εξής, ότι 100 άρθρα σαν το άρθρο 16 να έχει στο Σύνταγμα, 100, όχι ένα, τελικά υπερέχει και υπερισχύει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει. Με βάση αυτήν την απόφαση που πριν από λίγο διάβασα, με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση που όλοι σας βεβαίως υπερασπίζεστε. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάνω απ' όλα. Umber alles. Να λοιπόν η υποκρισία, η κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο, από τη στιγμή που αποδέχεστε την υπεροχή, την υπερίσχυση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη όλο ένα και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου. Έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και απέναντι σε όλα αυτά, γιατί το πρόβλημα είναι ορατό, φαίνεται, δεν μπορεί να κρυφτεί, τι προτείνει? Όπως πάντα φέρνει το κατάλληλο φύλλο σικής για το σύστημα. Προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ μια διάταξη για τη διενέργεια δημοψηφίσματος αν εκχωρούνται οι κυριαρχικές αρμοδιότητες της χώρας σε διάφορους οργανισμούς. Άλλη μια κοροϊδία, θα έλεγε κανείς. Δεν θα αναφερθώ στο δημοψήφισμα του 2015, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέμα που το αλλάξατε σε μια νύχτα. Θα πάω λίγο πιο πίσω. Εσείς δεν ήσασταν, το κόμμα σας, τέλος πάντων ο πολιτικός σας πρόγονος, ο συνασπισμός, που το 1992 εσείς δεν ήσασταν που αρνηθήκατε την πρόταση που είχε κάνει τότε το ΚΚΕ να γίνει δημοψήφισμα για τη συνθήκη του Μάστριχτ, που ήταν το μνημόνιο των μνημονίων. Εσείς δεν είχατε συμπαραταχθεί τότε στο ίδιο μπλοκ με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας τότε ότι κυοφορούνται τάχα ελπιδοφόρες αλλαγές στην Ευρώπη που δήθεν δεν μπορεί να κατανοήσει το ΚΚΕ. Τις είδαμε ή μάλλον τις ζήσαμε αυτές τις ελπιδοφόρες προοπτικές που κυοφορούνταν στην Ευρώπη και τις έζησαν κι όλοι οι λαοί της Ευρώπης.
Εσείς δεν είστε σήμερα που μιλάμε, που φυτέψατε σε όλη τη χώρα στρατιωτικές βάσεις αμερικανονατοικές, παραχωρώντας όχι μόνο κυριαρχικές αρμοδιότητες, αλλά παραχωρώντας και έδαφος. Παραχωρήσατε ελληνικό έδαφος και μάλιστα το κάνατε ερήμην του ελληνικού λαού, ερήμην της Βουλής, όλη αυτή την παραχώρηση των νατοικών βάσεων. Αλλά εκεί βλέπετε είναι οι ιερές συμμαχίες του ελληνικού κεφαλαίου, οι οποίες πρέπει να προστατευτούν. Και φυσικά η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει στην ίδια γραμμή, συνεχίζει την ίδια πολιτική. Ας δούμε όμως την υποκρισία σας και στο εξής ζήτημα. Σήμερα, με το ισχύον σύνταγμα, με τις διατάξεις που υπάρχουν σήμερα σε αυτό το σύνταγμα, υπήρχε ή δεν υπήρχε η υποχρέωση τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις να ψηφιστούν με 180 βουλευτές? Υπήρχε. Με βάση το ισχύον άρθρο 28 και πιο συγκεκριμένα την παράγραφο 2, τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις έπρεπε να ψηφιστούν με την πλειοψηφία των 3/5, 180 βουλευτές. Ζήτησε κάτι τέτοιο το ΠΑΣΟΚ? Όχι. Ζήτησε κάτι τέτοιο η Νέα Δημοκρατία μετά στο δεύτερο μνημόνιο? Όχι. Ζήτησε κάτι τέτοιο ο ΣΥΡΙΖΑ με το τρίτο μνημόνιο, άσχετα αν τελικά πήρε 220 βουλευτές, γιατί ήταν το μνημόνιο που σας ένωσε, αλλά και σας αποκάλυψε? Ζήτησε τόσους ψήφους, τέτοια πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Άρα λοιπόν, ποιο συμπέρασμα προκύπτει? Ότι ενώ εμφανίζεστε ως υπερασπιστές της δημοκρατίας και της λαϊκής συμμετοχής, όταν αυτή η συμμετοχή είναι κόντρα στα συμφέροντα που υπηρετείτε, και τη λαϊκή συμμετοχή και τα δημοψηφίσματα και το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, και εσείς και οι προηγούμενοι τα γράφετε κυριολεκτικά στα παλιά σας τα παπούτσια. Να πάμε λιγάκι τώρα στο άρθρο 44 και να ξεκαθαρίσουμε πάλι ευθύς εξ αρχής ότι και το ΚΚΕ ζητά τη διενέργεια δημοψηφισμάτων με λαϊκή πρωτοβουλία, με ουσιαστικό βεβαίως αντίκρισμα. Αναφέρεστε στα λαϊκά δημοψηφίσματα. Ας αφήσουμε στην άκρη ότι είναι οξύμορο να μιλά για δημοψηφίσματα ένα κόμμα που την έννοια του δημοψηφίσματος την κακοποίησε βάναυσα, θέτοντας ένα ερώτημα το 2015 κυριολεκτικά δίκοπο μαχαίρι με το μνημόνιο της Τρόικα ή με το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις. Αυτό ήταν το ερώτημα που τέθηκε τότε στο λαό, ακυρώνοντας ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Λέω όμως να τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Τι λέτε ακριβώς στην πρότασή σας για τα δημοψηφίσματα? Λέτε, για κρίσιμα εθνικά θέματα να διενεργούνται εάν συγκεντρωθεί ένας αριθμός 500.000 πολιτών και για κοινωνικά ζητήματα εάν συγκεντρωθεί ένας αριθμός 1.000.000 πολιτών. Και εμείς ρωτάμε, τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια τι ήταν? Κοινωνικά? Εθνικά? Στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν μέτρα δημοσιονομικά, τα οποία όμως τα εξαιρείται από τα δημοψηφίσματα. Για τέτοια ζητήματα, για ζητήματα δηλαδή δημοσιονομικού χαρακτήρα, που ήταν και το 90% των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια, δεν προβλέπεται και δεν προτείνεται κανένα δημοψήφισμα. Το επανέλαβε άλλωστε πριν από λίγο ξανά και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και να έχει όμως, οι προϋποθέσεις που τίθενται από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία, οι 500.000 και το 1 εκατομμύριο δηλαδή υπογραφές, στην ουσία είναι απαγορευτικές αυτές οι προϋποθέσεις για την διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων. Ακόμη όμως και αν συγκεντρωθεί αυτός ο αριθμός, ακόμα και αν δεχτούμε ότι ένα ζήτημα είναι κοινωνικού χαρακτήρα, βάζετε και μια επιπλέον ασφαλιστική δικλίδα στην πρότασή σας που λέτε ότι η πλειοψηφία της Βουλής με 151 ψήφους μπορεί να αμφισβητήσει το χαρακτήρα αυτών των δημοψηφισμάτων και να τα ακυρώσει. Λέτε για παράδειγμα ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς το αν η αίτηση δημοψηφίσματος αφορά κρίσιμο εθνικά θέμα ή νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, αποφαίνεται η Βουλή με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Άρα, η εκάστοτε πλειοψηφία κυβερνητική
μπορεί να ακυρώνει μια χαρά τη διενέργεια του όποιου ενδεχόμενου δημοψηφίσματος, αν αυτό προταθεί για ένα κυβερνητικό μέτρο, αμφισβητώντας ότι αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του συντάγματος. Αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να το ακυρώνει, όπως βεβαίως αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία, ας μην το ξεχνάμε, θα το συζητήσουμε βεβαίως αύριο, θα έχει και τον τελικό λόγο στην απόδοση ή μη ποινικών ευθυνών υπουργών. Και μιλώ βεβαίως για το άρθρο 86, για το οποίο βεβαίως θα συζητήσουμε αύριο, όπως είπα. Ευχαριστώ.